Βερονίκη Ζαφυρίου. Πάμε λίγο στην Πελοπόννησο. Ναι. Πάμε στο Γιώργο Μαρκόπουλο, γιατί εκεί χθες είχαμε ακόμη μια επιχείρηση διάσωσης μεταναστών, αυτή τη φορά σε θαλάσσια περιοχή κοντά στο Τέναρο. Βλέπουμε τον Γιώργο Μαρκόπουλο, θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Έλα Γιώργο, καλημέρα. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα. Σε λίγο θα τον πάρουμε επιστροφή του Γιώργου. Βλέπουμε πίσω τους δύσμυρους πρόσφυγες οι οποίοι βρίσκονται στο κέντρο υποδοχής, στο λιμάνι της Καλαμάτας. Ακόμα μία φουρνιά, θα λέγαμε, ανθρώπων που τους εκμεταλλεύονται τα κυκλώματα, τους υπόσχονται καλύτερη ζωή, πάτε να περάσετε στην Ευρώπη, στην Ιταλία. Έτσι καταλήγουν στην χώρα μας, γιατί η απόσταση είναι τεράστια, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Η χώρα, θέλω να σας πω, ότι δεν είναι κέντρο που θέλουν να βρεθούν. Δεν θέλουν την Ελλάδα, δεν επιλέγουν την Ελλάδα. Είναι το πέρασμά τους. Είναι το πέρασμά τους όμως εδώ. Και είναι η γεωγραφική μας θέση και μας έρχονται και μένουν εδώ. Έλα Γιώργο, καλή σου μέρα. Καλή σας μέρα από την Καλαμάτα, από το κεντρικό λιμάνι. Είχαμε χθες βράδυ ένα περιστατικό με 88 μετανάστες, οι οποίοι εξέπεμψαν μέσω του 112 σήμα κινδύνου. Περισυνελέγησαν από ένα δεξαμενόπλιο το οποίο ήταν εκεί στην γειτονικά παραπλέοντα. Να πούμε ότι υπήρχε έντονη βροχόπτωση. Αυτό έκανε πιο επικίνδυνο το ταξίδι τους, γι' αυτό βρέθηκαν σε δύσκολη θέση. Αμέσως με το 112 έσπευσαν τρία λιμενικά σκάφη στον χώρο. Κατάφεραν να συλλέξουν αυτούς τους ανθρώπους και να τους φέρουν εδώ στο σταθμό φιλοξενίας, ο οποίος έχει προετοιμαστεί. Είναι από το Αφγανιστάν, από το Ιράν και από το Ιράκ. 20 γυναίκες, 20 παιδιά, εκ των οποίων το ένα είναι και αυτιστικό. Και αντιλαμβάνεστε ότι έχουν κινητοποιηθεί όλες οι ιατρικές μονάδες, έτσι ώστε να τους προσφερθούν σε αυτούς τους ανθρώπους οι πρώτες βοήθειες. Γιώργο, να σε ρωτήσω κάτι. Σε τι κατάσταση είναι η υγεία τους? Αυτό είναι το βασικό και μετά θα δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Η κατάσταση της υγείας τους είναι καλή. Μέχρι τώρα δεν έχει μεταφερθεί κανένας για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο της Καλαμάτας. Παραμένουν όλοι εδώ. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι βάσει σχεδίου συνεχίζεται αυτή η φιλοξενία. Έχουν πει από πού ξεκίνησαν, τι τους υποσχέθηκαν, πόσα χρήματα έδωσαν? Όχι, ακόμα δεν έχει προχωρήσει η προανάκριση. Βρισκόμαστε στο πρώτο στάδιο της καταγραφής των στοιχείων και από πού είναι ο καθένας και στη συνέχεια θα έχουμε εξελίξεις σε αυτό το θέμα. Ναι. Γιώργο, άλλο ένα ερώτημα. Βλέπουμε ότι η Καλαμάτα έχει φτιάξει αυτό το κέντρο για να υποδεχτεί τους άτυχους, τους δύσμυρους, αυτούς τους ανθρώπους. Θέλω να σε ρωτήσω αν είναι πλέον και σταθμός, δηλαδή αν τα κυκλώματα λένε ότι κοιτάξτε, εκεί κοντά θα σας αφήσουμε. Νίκο, από ό,τι δείχνει το πράγμα, τους τελευταίους μήνες η Καλαμάτα όλο και συχνότερα παρουσιάζει αυτό το φαινόμενο. Πράγμα το οποίο δεν συνέβαινε στο παρελθόν, ήταν πολύ αραιά τα φαινόμενα. Τις τελευταίες όμως μήνες, όπως σας είπα, όλο και συχνότερα επιλέγεται η συγκεκριμένη περιοχή, δηλαδή από την Πύλο μέχρι το Τέναρο, επιλέγεται αυτή η περιοχή έτσι ώστε να γίνεται το πέρασμα, μεταναστών ακριβώς. Γιατί Γιώργο, ξέρεις κάτι, οι ειδήσεις που μας έρχονται σχεδόν κάθε εβδομάδα από εσένα είναι σίγουρα ένα πέρασμα αυτών των ανθρώπων, ναι, τους οποίους τους περιθάλλει την Καλαμάτα. Ναι, ναι. Και να πούμε, να δώσουμε τα συγχαρητήριά μας όμως και στην περιφέρεια και στο Δήμο γιατί είναι άμεση έτσι η κινητοποίησή τους. Τώρα πίσω μου, σε χρόνο ντετέ έχουν μεταφερθεί οι χημικές τουαλέτες οι οποίες, να πούμε, βλέπουμε πίσω, έξοδα, βλέπουμε, ναι. Ναι. Επιβαρύνουν ένα Δήμο χωρίς να υπάρχει έτσι κάποια βοήθεια από τα αρμόδια Υπουργεία. Λοιπόν, αυτό μας έλεγε και ο Δήμαρχος τις προηγούμενες μέρες και όλο όσο τα περιστατικά γίνονται και πιο συχνά θα υπάρχει έτσι και μεγαλύτερη... Γιώργο, όταν μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το ταξίδι των ανθρώπων, μας διακόπτεις και μας ενημερώνεις και από το πού ήρθαν. Ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι τους υποσχέθηκαν το καλύτερο αυτό μέλλον με αυτόν τον τρόπο που κατέληξαν οι άνθρωποι να θαλασσοπνίγονται στα ανοιχτά εκεί στο ακροτήρι Τέναρο. Όλες τις λεπτομέρειες σε λίγο και πάλι. Να σε ευχαριστήσουμε.